Πόσο Brad Pitt είχε τόσο καλό σώμα στο Fight Club. Όσον αφορά τη γυμναστική, τα κατάφερε κάνοντας 4 φορές την εβδομάδα προπόνηση με βάρη. Δευτέρα στήθος, τρίτη πλάτη, τετάρτη όμως, πέμπτη δικέφαλους και τρικέφαλους, Παρασκευή και Σάββατο. Νέα ώρα διάδρομο στο 80 με 90% της αντοχής του και Κυριακή ρεπό. Όσο για διατροφή του, έτρωγε 6 γεύματα την ημέρα, τα οποία αποτελούνταν από αυγά, ψάρια, κρέας, μπανάνες, μπάρες πρωτεΐνη, smoothie πρωτεΐνη, λαχανικά, μακαρόνια, ρύζι και βρώμη. Πόσο Chris Hemsworth κατάφερε να έχει αυτό το σώμα για την ταινία Thor. Σύμφωνα με τον ίδιο, έτρωγε 10 γεύματα την ημέρα και σύνολο 4.500 θερμίδες κάθε μέρα. Ο ίδιος αναφέρει: τρώω μέχρι να νιώσω άρρωστο από το φαγητό. Μερικές από τις αγαπημένες τροφές είναι η μπριζόλα και τα smoothie πρωτεΐνης. Όσον αφορά τη γυμναστική, κάνει κάθε μέρα βάρη με την εξής σειρά: πρώτη μέρα πλάτη, δεύτερη μέρα στήθος, τρίτη μέρα πόδια, τέταρτη μέρα ώμοι, πέμπτη μέρα χέρια και χιλιακούς 4 φορές την εβδομάδα. Κατά την προσωπική μου άποψη, υπάρχει τεράστια πιθανότητα να κάνει κρίση ουσιών, καθώς το σώμα του είναι εξωπραγματικό, οι πληροφορίες που δίνει για τη διατροφή του δεν είναι ρεαλιστικές και οι προπονήσεις που ανεβάζει στο Instagram δεν φαίνονται τόσο αποδοτικές. Πόσο The Rock καταφέρει να διατηρήσει αυτή την εξαιρετική σωματική κατάσταση. Όσον αφορά τη διατροφή του, The Rock τρώει 5 ή 7 γεύματα την ημέρα, ανάλογα τη φάση στην οποία είναι στην προπόνηση. Τα γεύματα του αποτελούνται από κρέας, ψάρια, υδατάνθρωπες, λαχανικά, shake πρωτεΐνης, χυμούς φρούτων και αυγά. Όσον αφορά το πρόγραμμα γυμναστικής του, ο The Rock κάνει κάθε πρωί 30 με 50 λεπτά διάδρομο και μετά προπόνηση με βάρη με την εξής σειρά: Δευτέρα πόδια, τρίτη πλάτη, Τετάρτη όμως, πέμπτη χέρι και κοιλιακούς, Παρασκευή πάλι πόδια και Σάββατο στήθος και Κυριακή ξεκούραση. Πόσος φαίνεται αυτός ο άντρας? 20, 25, 30. Λάθος. Αυτός ο άντρας είναι 55 χρονών. Είναι επιτυχημένος φωτογράφος και ο ίδιος αναφέρει ότι δεν πίνει, δεν καπνίζει, γυμνάζεται συχνά και πιστεύει ότι είμαστε ό,τι τρώμε. Πόσο Will Smith κατάφερε να χτίσει το καλύτερο σώμα που είχε ποτέ σε 20 μόνο εβδομάδες στη σειρά Best Shape of My Life. Το πρόγραμμα γυμναστικής του ήταν πάρα πολύ απαιτητικό και αποτελούταν από 4 φορές την εβδομάδα προπόνηση με βάρη και καθημερινό αερόβιο το πρωί. Επιπλέον, κάθε μέρα προσπαθούσε να κάνει από 10.000 έως 20.000 βήματα. Τέλος, ήταν σε τεράστιο έλλειμμα θερμιδών, καθώς έκυγε 500 παραπάνω θερμίδες από ό,τι έτρωγε κάθε μέρα. Πόσο Ρονάλντο διατηρεί τέτοια εξαιρετική σωματική κατάσταση. Όσον αφορά την προπόνησή του, κάνει εννοείται προπονήσεις ποδοσφαίρου κάθε μέρα, αλλά και προπονήσεις στο γυμναστήριο, στο οποίο, όπως ο ίδιος λέει, του αρέσει να αναμεικνύει τα βάρη με το αερόβιο. Η διατροφή του αποτελείται από 6 γεύματα την ημέρα, τα οποία αποτελούνται από πολλές πρωτεΐνες, καλούς υδατάνθρακες, φρούτα, λαχανικά και σκέτους καφέδες. Επιπλέον αποφεύγει οτιδήποτε περιέχει ζάχαρη. Τέλος, αναφέρεται το κλειδί για την επιτυχία του είναι η πειθαρχία. Πόσο Μάρκο Τρόμπι διατηρείται σε τέτοια εξαιρετική φυσική κατάσταση? Η Μάρκο Τρόμπι αναφέρει ότι δεν σε αρέσει να σηκώνει βάρη και γι' αυτό επιλέγει διαφορετικούς τρόπους γυμναστικής, όπως πιλάτες, box, τένις και χορό. Όσον αφορά τη διατροφή, η ίδια αναφέρει ότι δεν έχει ιδιαίτερο αυτέλεγχο και δεν μπορεί να ακολουθήσει πρόγραμμα διατροφής. Και έτσι τρώει μπέργκερ, σοκολάτες και milkshake όποτε θέλει. Εάν χρειαστεί όμως να χάσει κιλά για κάποιο ρόλο, η ίδια είπε ότι τρώει μόνο καρότα για μέρες. Πόσο Τζον Σίνα απέκτησε και διατηρεί αυτό το σώμα? Ο Τζον Σίνα τρώει 7 γεύματα την ημέρα, τα οποία αποτελούνται από πολλά αυγά, μπάρες πρωτεΐνης, shake πρωτεΐνης, ψάρια, κρέας, φρούτα, λαχανικά και βρώμη. Όσον αφορά το πρόγραμμα γυμναστικής του, ο Τζον Σίνα γυμνάζεται 5 φορές την εβδομάδα με το εξής πρόγραμμα: Δευτέρα πόδια και γάμπες, Τρίτη στήθος, Τετάρτη χέρια, Πέμπτη ώμους, Παρασκευή πλάτη. Κάθε μέρα τελειώνει την προπόνησή του με 60 επαναλήψεις κοιλιακών. Πώς ο Μέση διατηρείται σε άριστη φυσική κατάσταση? Ο Μέση δεν νοιάζεται τόσο για τη μυϊκή του ενδυνάμωση, κυρίως τον νοιάζει να έχει ταχύτητα και μέγιστη ευκινησία. Γι' αυτό το λόγο, πέρα από την κανονική του προπόνηση, κάνει ασκήσεις επιτάχυνσης και δουλεύει πολύ το κορμό και τα πόδια του, για τα οποία κάνει συχνά squat. Όσον αφορά τη διατροφή του, η δίαιτα του βασίζεται σε 5 τροφές κλειδιά: νερό, ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής σάλης. Αποφεύγει τελείως ζάχαρη και το αλεύρι και τρώει μέτρια ποσότητα κρέατος, καθώς είναι δύσκολο να χωνευτεί. Αυτή είναι μια από τις πιο γνωστές σκηνές κοιλιακών στην ιστορία. Πάμε να δούμε τι έκανε ο Ryan Gosling για να πετύχει αυτή τη φυσική κατάσταση. Όσον αφορά το πρόγραμμα γυμναστικής, ο Ryan Gosling γυμνάζεται 5 φορές την εβδομάδα και κάθε μέρα γυμνάζει μία μυϊκή ομάδα και κάνει κοιλιακούς και αερόβιο μετά την προπόνηση. Όσον αφορά τη διατροφή του, τρώει 4 γεύματα την ημέρα που είναι κάπως έτσι: πρωινό, ψωμί ολικής άλυσης, γιαούρτι, φρούτα και shake πρωτεΐνης, μεσημεριανό, ψάρι με σαλάτα και ρύζι, σνακ, μπανάνα και shake πρωτεΐνης, βραδινό, στήθος κοτόπουλο, γλυκοπατάτες, ξηρή καρπή και φρούτα. Τι πρόγραμμα διατροφής και γυμναστικής ακολουθούσε ο Bruce Lee? Ο Bruce Lee ήταν λάτρης των μεγάλων προπονήσεων και έτσι έκανε περίπου 2,5 ώρες προπόνηση. Εκτός από πολεμικές τέχνες, επίσης έκανε και προπόνηση ενδυνάμωσης και προπόνηση αντοχής. Όσον αφορά τη διατροφή, είναι γνωστό ότι έτρωγε πολύ κινέζικο φαγητό, δεν έτρωγε γαλακτοκομικά, έπινε πολύ τσάι, έπινε πολλά συμπληρώματα και του άρεσε να πίνει πολλούς χυμούς από φρούτα και λαχανικά, καθώς πίστευε ότι το σώμα προφάει έτσι καλύτερα τις βιταμίνες. Ο Sylvester Stallone έχει τέτοια εκπληκτική σωματική κατάσταση? Όσον αφορά το πρόγραμμα γυμναστικής του, γυμναζόταν 6 φορές την εβδομάδα και μερικές μέρες 2 φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Η νοοτροπία του ήταν να κάνει πολλά κιλά με ελάχιστη ξεκούραση ανάμεσα σε σετ, ώστε να καίει λίπος και να φτιάχνει μυϊκή μάσα ταυτόχρονα. Η διατροφή του βασιζόταν σε αυγά, φρούτα, κοτόπουλο, ψάρι, σαλάτα, ψωμί και βρώμη. Πρόσφατα πήγα σε θεωρητικά ένα από τα καλύτερα μπεργκεράδικα της Αθήνας, στο Juicy Grill. Πάμε να κάνουμε mini review. Φτερίμιση κοτόπουλο με barbecue sauce, 9 στα 10, εξαιρετικές.
Και μπέρκερ με 2 μπιφτίκια και πατάτες με τσέντα και μπέικον 8,5 στα 10. Πάρα πολύ καλό. Πώς η Μπέλα Χαντίδη κρατήθηκε σε τέτοια εξαιρετική φυσική κατάσταση? Γυμνάστε 2 με 3 ώρες την ημέρα και της αρέσει να κάνει γιόγκα, προπόνηση, box, αερόβιο και πιλάτη. Όσον αφορά τη διατροφή της, της αρέσει να πίνει πολλούς χυμούς φρούτων και σμούθι πρωτεΐνης πριν την προπόνηση. Μια τυπική διατροφική της μέρα είναι κάπως έτσι: πρωινό αυγά και λουκάνικα, μεσημεριανό σολομός με λαχανικά και βραδινό σουταρισμένο λάχανο. Τέλος, δεν πιέζει υπερβολικά τον εαυτό της και αν θέλει κάτι να το φάει, θα το φάει. Τι πρόγραμμα γυμναστικής και τι διατροφή ακολουθεί η Μπάρμπαρα Πάλμερ? Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα στο πλανήτη. Όσον αφορά τη διατροφή, επιλέγει να τρώει 80% υγιεινά και 20% αρθυγιεινά. Για πρωινό τρώει oatmeal με καφέ, για μεσημεριανό τρώει λαχανικά με κάποιο είδους πρωτεΐνη και γλυκοπατάτες και το βράδυ κάτι ελαφρύ, εκτός αν είναι έξω και έχει cheat meal. Όσον αφορά την προπόνηση, προπονείται πάρα πολύ σκληρά για να έχει αυτό το σώμα, κάνοντας 5 προπονήσεις την εβδομάδα, οι οποίες αποτελούνται από πιλάτες, βάρη και αερόβιο, και το προετοιμάστε για shorts Victoria's Secret, Savskani, έως και 10 προπονήσεις την εβδομάδα. Πόσο πασίγνωστο DJ Calvin Harris έχει τέτοια εξαιρετική φυσική κατάσταση? Ο ίδιος αναφέρει ότι παρόλο που ταξιδεύει συνέχεια, προσπαθεί να γυμνάζεται συχνά και να τρώει υγιεινές τροφές. Όσον αφορά τη γυμναστική, του κάνει πολλούς χιλιακούς, πιλάτες και προπόνηση με βάρη. Κάνει κάθε πρωί προπόνηση και προσπαθεί να αποφεύγει τελείως τις επεξεργασμένες και σαντιγυνές τροφές. Το πρωινό του κάθε πρωί την προπόνηση είναι το εξής: αυγά με σολομό και σπανάκι. Τέλος, ο ίδιος αναφέρει ότι όταν σταμάτησε να πίνει αλκοόλ και άρχισε να κοιμάται καλύτερα, τότε ήταν που είδε απίστευτα αποτελέσματα στο σώμα. Τι προγυμναστικής και τι διατροφή ακολουθούσε ο Ρόνι Κόλμαν? Ένας από τους μεγαλύτερους bodybuilder όλων των εποχών και νικητής 8 συνεχόμενων τίτλων Mr. Olympia, του μεγαλύτερου bodybuilding διαγωνισμού. Όσον αφορά τη γυμναστική, έκανε Δευτέρα πόδια, Τρίτη πλάτη και τρικέφαλους, Τετάρτη ώμους, Πέμπτη στήθος και δικέφαλους, Παρασκευή πόδια και Σάββατο στήθος, τρικέφαλους και κοιλιακούς. Όσον αφορά τη διατροφή του, κάθε μέρα έτρωγε 5.562 θερμίδες, 546 γραμμάρια πρωτεΐνη, 464 γραμμάρια υδατάνθρακα και 150 γραμμάρια λίπους. Πώς η Τζίτζι Χαντίδη διατηρήσε τέτοια εκπληκτική φυσική κατάσταση? Γυμνάστε 5 με 6 φορές την εβδομάδα και της αρέσει να κάνει box, κοιλιακούς και προπόνηση με βάρη. Όσον αφορά τη διατροφή, της ήδη αναφέρει: τρώει υγιεινά για να είναι υγιής σωματικά και τρώει και κανένα μπέργκερ του κεπού για να είναι υγιής ψυχικά. Κατά κύριο λόγο, τρώει μη επεξεργασμένες υγιεινές τροφές. Οι τροφές που κυριαρχούν στη διαιτά της είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα αυγά και το γάλα. Πήγαμε στο χειρότερο και στο καλύτερο καλλιτεχνικό πάρκο της Ελλάδας με βάση τις κριτικές στο Google Maps. Το ένα είναι μέρος ενός κέντρου πολιτισμού αξίας 630 εκατομμυρίων ευρώ και το άλλο είναι ένα απλό παρατημένο πάρκο. Παράλογο και τα δύο πάρκα είναι εντελώς δωρεάν και αρκετά κοντά σε απόσταση, δεν θα μπορείτε να πιστεύετε πόσο μεγάλες διαφορές έχουν. Μπείτε δείτε το νέο επικό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Πόσο ανερχόμενο στάρ του ποδοσφαίρου Erling Haaland γυμνάζεται και τρώει για να διατηρείται σε τέτοια εκπληκτική σωματική κατάσταση? Ο ίδιος αναφέρει ότι τρώει 6.000 θερμίδες την ημέρα και μερικές από τις αγαπημένες του τροφές είναι η καρδιά και το σηκώτη. Πριν από κάθε αγώνα για να έχει ενέργεια τρώει λαζάνια. Επιπλέον το νερό που πίνει είναι φιλτραρισμένο και δίνει μεγάλη έμφαση στον ύπνο. Εκτός από τις προπονήσεις ποδοσφαίρου που κάνει, ο ίδιος δίνει έμφαση και στη μυϊκή ανάπτυξη και συγκεκριμένα πήγε από 86 κιλά 94 και αναφέρει ότι έτσι έγινε γρηγορότερος και δυνατότερος. Πρόσφατα πήγα στο θεωρητικά καλύτερο μαγαζί για τηγανιτό κοτόπουλο στην Αθήνα. Πάμε να κάνουμε review. Μετά από μία ώρα αναμονής πήραμε τα φαγητά μας. Για να δούμε. Άξιζε. Αρχικά σκέτα κομμάτια από τηγανιτό κοτόπουλο, πραγματικά εξαιρετικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Είναι τέλεια. 10 στα 10. Έπειτα ένα σάντουιτς με κοτόπουλο φυσικά. Πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό ψωμί και φρέσκα υλικά. 9 στα 10. Τέλος ένα μικρό μπέργκερ με μοσχαρίσια μπιφτέκια. Οκ, καλό, 7 στα 10. Πόσο Τζόνι Σινς διατηρείται σε τέτοια εξαιρετική φυσική κατάσταση? Ένα ταλέπορο ηθοποιό που έχει περάσει από πάρα πολλά επαγγέλματα για να τα καταφέρει. Όσον αφορά τη γυμναστική, ακολουθεί το γνωστό push pull legs με μία μέρα ρεπό και 20 λεπτά ζέσταμα πριν από κάθε προπόνηση. Και όσον αφορά τη διατροφή, το αποφεύγει συσκευασμένα τρόφιμα και μη φυσικές τροφές και τρώει 50% πρωτεΐνη, 30% λίπος και 20% υδατάνθρακα. Επιπλέον, προσπαθεί να έχει εμφανείς κοιλιακούς όλο τον χρόνο. Μήπως βρει επιτέλους κάποια κοπέλα.